τώρα ευκαιρία να μάθετε μια άλλη τρέλα του Παπαχρήστου. Αυτοί λίγοι την ξέρουνε, γιατί είναι παλιές τρέλες αυτές. Είμαι λοιπόν στην Κόνιτσα, σε ένα από τα βουνά γύρω γύρω της Κόνιτσας, στον Προφητηλία. Εδώ βλέπετε τις κεραίες ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 90, η Εκκλησία της Ελλάδος, ο θρηλυκός γέροντάς μου, πνευματικός μου πατέρας, φίλος μου, δάσκαλός μου, ο Σεβαστιανός, ο Δρινουπόλεος και Κονίτσης Σεβαστιανός, έψαχνε τρόπο να μιλήσει στον ελληνισμό της Αλβανίας, αυτό που λέμε Βόρειο Ήπειρο, ήθελε να κάνει ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Συσκέψεις επί συσκέψεων, πώς θα γίνει, τι θα γίνει, ποιος θα τον κάνει κτλ. Και ο τρελός ο Παπαχρήστος, που ήταν ένας καθηγητάκος στο ξεκίνημα της καριέρας μου, σηκώνει το χέρι και λέει «Εγώ θα το κάνω, εγώ θα το κάνω, μαζί με ένα-δυο άλλους φίλους μου». Και ξεκινάμε. Τι να ξεκινήσουμε που δεν ξέραμε τίποτα. Και ο πρώτο που ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε τους πομπούς, τους αναμεταδότες, τις κεραίες, αυτά που λέμε, τα link, τούτο, εκείνο, το ένα, το άλλο. Και φέραμε εδώ πάνω όλον αυτόν το δάσος, όλο αυτό το δάσος, χωρίς δρόμο, χωρίς τίποτε, φέραμε τις κεραίες. Αυτά εδώ τα σίδερα, τα οποία είναι τρίμετρα και ζυγίζουν καμιά 80 κιλά το καθένα, ήρθανε μέσα στο δάσος, 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 δάσος. 1 χιλιόμετρο, 2 χιλιόμετρα, 3 χιλιόμετρα. Ανεβάσαμε ένα, πεθαμένοι. Ξανακατεβαίναμε ακόμα ένα. Από τη νύχτα το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα το βράδυ. Ναι, και όλα τα άλλα εδώ, τα σύνεργα, το βουναλάκι, το σπιτάκι, τους δρόμους, τους φράχτες, τα καλώδια, τα πάντα, μέχρι όμως, προσέξτε λίγο, και το ρεύμα, και αυτά, αυτές τις κολόνες τις τραβήξαμε από κάτω. Ναι, ναι, και λειτουργήσε ο σταθμός και είχα την τύχη να είμαι εκεί υπεύθυνος ειδήσεων και να λέω τις ειδήσεις. Και στην αρχή με άγχος, πα, ξέρω κι εγώ. Αλλά το τόλμησα όμως. Εκεί μάλλον έμαθα να παίζω με το μικρόφωνο. Εκεί έμαθα να παίζω με το ραδιόφωνο. Εκεί έμαθα να λέω πολλά. Και να λέω και χαζά, να λέω... Εδώ λοιπόν, ναι, εδώ τα φτιάξαμε. Πόσο συγκινούμε τώρα, μωρέ. Θα σας πω μια ιστορία. Ενώ φτιάχναμε εδώ το ραδιοφωνικό σταθμό, εδώ φτιάχναμε τις κεραίες, πεθαίνει ο πατέρας μου. Και έρχεται την άλλη μέρα το πρωί ο Σπύρος, ο Σπυράκος, ο φίλος μου, ο Μπαράκος. Και μου λέει, Χριστάκη, σε θέλουμε πάνω στο έργο, σε παρακαλούμε. Έλα ρε Σπύρο, εγώ τώρα χτες έχασα τον πατέρα μου, κίδεψα. Άσε με λίγο. Έλα μωρέ για λίγο και φεύγεις. Είχε το λόγο του, μ' αγαπούσε, γι' αυτό το έκανε. Και ήρθα εδώ και ξεχάστηκα λίγο. Και πρόσφερα και πάλεψα. Και συνεχίσαμε και την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα. Και ο πατέρας μου από εκεί πάνω φαντάζομαι ότι ήταν περήφανος που κάναμε τέτοια έργα. Διότι αυτός ο σταθμός μίλησε στις καρδιές των Ελλήνων, σε όλα τα ελληνικά τα μέρη, στη Χιμάρα, στους Αγίους Σαράντα, στην Πρεμετή, στο Τεπελένη, στην Κλεισούρα, στην Πρεμέτη, στη Χιμάρα, στο Αλίκο, εκεί που ο ελληνισμός ήταν και είναι ζωντανός. Αυτός ο σταθμός λοιπόν ίσως πρόσφερε πολλά. Γιατί είχε έναν συγκεκριμένο θρησκευτικό, εθνικό και κοινωνικό στόχο. Άντε μωρέ μια τρέλα ακόμα σας είπα, χαζί. Άντε, άντε. Μια τρέλα χαζί ακόμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Και αυτή την τρέλα με τους σταθμούς και τους υποσταθμούς, τους ραδιοφωνικούς, από το Ράδιο Δρινούπολη, έτσι ήταν ο ραδιοφωνικός σταθμός, τη φτιάξαμε σε 6 άλλα μέρη μαζί με αυτό. Ναι, 6 βουνά ολόκληρα τρέχαμε, ανεβάζαμε, φτιάχναμε, κάναμε για να μεταδίδει αυτός ο σταθμός σε όλη την Ήπειρο, σε όλη την Αλβανία, τη Βόρειο Ήπειρο, στη στερεά Ελλάδα, σε ένα κομμάτι της Μακεδονίας, στα Ιόνια νησιά και μέχρι την Κέρκυρα είχαμε κάνει το σταθμό. Τόση τρέλα. Τόση τρέλα την είχαμε πολύ. Τώρα δεν έχω τόση τρέλα, όχι. Τότε είχα πιο πολύ.